Μια δασική πυρκαγιά χρειάζεται μια στιγμή για να εκδηλωθεί. Βοήθησε να την αποτρέψουμε. Σε ενημέρωση των πολιτών προχωράει η πυροσβεστική υπηρεσία σχετικά με τα μέτρα πυροπροστασίας σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας όπως και αυτή που διανύουμε το συγκεκριμένο διάστημα και με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά της Αττικής που άφησε πίσω τις δεκάδες θύματα και τεράστιες φυσικές και υλικές ζημιές. Έχουμε κατ' εξακολούθηση δώσει οδηγίες για το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο. Να μην κάνουμε επικίνδυνες εργασίες με τροχούς, ηλεκτροκολλήσεις, να αποψηλώνουμε τα χωράφια μας, να απομακρύνουμε την καύσιμη ύλη δηλαδή από τα σπίτια μας και τα οικόπεδά μας. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Η καταστολή είναι το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Πατράκης έκανε λόγο και για τη σημασία της ετοιμότητας και της επαγρύπνησης τόσο της πυροσβεστικής όσο και των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση με έγκαιρο και έγκυρο τρόπο. Περιπολικά υδροφόρα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής που είναι διάσπαρτα και περιπολούν σε όλο το νησί, προσπαθούμε να έχουμε άμεση επέμβαση ότι ο καθένας πρέπει άμεσα να ειδοποιεί όταν έστω με την υποψία φωτιάς να ειδοποιεί. Όσο πιο άμεση είναι η επέμβαση, τόσο πιο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε. Και ενώ οι αρχές βρίσκονται σε γρήγορση, συνεχίζεται εντατικά η προσπάθεια στήριξης των πυρόπληκτων της Αττικής, αυτή τη φορά από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κατά τρόπον απόλυτο 30 πυρόπληκτους για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι και 20 Αυγούστου και στη συνέχεια από 25 Αυγούστου μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι 31 του Δεκέμβρη. Βρισκόμαστε στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου και η χώρα μας έχει ήδη υποστεί μια ανίποτη τραγωδία. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία πολιτών και δασών, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι μεμονωμένοι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε επικοινωνία, καθώς η Ζάκυνθος αποτελεί μια περιοχή που κάθε χρόνο στέκεται απέναντι στα μέτωπα της φωτιάς.